Πήρε τόσο εργασιών στο καρτερό και πλησίων των παράκτιων αθλητικών εγκαταστάσεων, με δημότες να αντικρίζουν τις δύο τελευταίες ημέρες έργα ασφαλτοστρώσεων, την ώρα που οι λακκούβες, τα επικίνδυνα δέντρα και όχι μόνο, ταλαιπωρούν τους δημότες σε αρκετά σημεία του Ηρακλείου. Αίσθηση προκαλείται το γεγονός ότι 5 ημέρες πριν την άφιξη του Πρωθυπουργού, άμεση προτεραιότητα των συναρμόδιων υπηρεσιών είναι η αποκατάσταση των προβλημάτων στις παράκτιες αθλητικές εγκαταστάσεις καρτερού, έργα ασφαλτοστρώσεων στους δρόμους από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και επιχείρηση Σκούπα για την απομάκρυνση μπαζών και κατασκευών που συνέθεταν εδώ και μήνες τις απαράδεκτες αυτές εικόνες μετά την υλοποίηση πρωτοκολλών κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών, τροχόσπιτων και παραπηγμάτων. Γιατί αυτό τι είναι, τι είναι αυτό που κάνει νιάνια ως τα κεραμίδια? Όλοι το κάνουν, όχι μόνο Μητσοτάκης, όλοι όσοι κυβερνήσανε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται γενικά. Πάντα! Να αγαπάμε τον τόπο μας. Το θέμα είναι, έχει αντιπλημμυρική προστασία η περιοχή? Εδώ, όχι βέβαια, καμία. Εγώ ξέρετε ότι ήμουν εδώ, εκεί στον καρτερό, έκανα τον μπάνιο μου και μια φορά δεν μπορούσαμε να φύγουμε, διότι εδώ το κομμάτι αυτό που είναι το γήπεδο. Τι πλημμύρισε? Πλημμύρα! Όλα μέχρι εκεί ήταν το νερό. Είναι επικίνδυνο. Θα έρχονται κόσμος εδώ. Όχι, δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα. Καταρχήν μπαίνουν ασφαλτοστρώσεις χωρίς να υπάρχουν αγωγή των ομβρίων. Ο καρτερός, σαν καρτερός, μέχρι εχθές δεν είχε γίνει τίποτα για πάρα πολλά χρόνια. Τον είχαν ξεχασμένο. Και στο εμβληματικό έργο, όπως είχε χαρακτηριστεί από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, δημότες αντικρίζουν εικόνες καθαρισμού και καλοπισμού μετά και τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Νέα Κρήτη και τα beach volley με τα ραδίκια, αλλά και την ακατάλληλη άμμο, η οποία φαίνεται να είναι προϊόν παράνομης αμμοληψίας. Λέτε να έρθει να κάνει εγγένεια? Άμα είναι εκλογές, έρχονται όλοι. Είπαμε πως όλα γίνονται για τα ψηφαλάκια, πιστεύω εγώ. Τόσα χρόνια τα φτιάχναν και δεν είναι μόνο αυτό. Γυρίστε πίσω το δρόμο να δείτε σε ορισμένα σημεία που υπάρχουν λακκούβες, υπάρχουν άφιαχτα. Είναι... και εκεί που θα πάει ο Πρωθυπουργός, το στρώσαμε και χαλί κόκκινο να περάσει. Αντιπλημμυρική θωράκιση έχει περιοχή? Όχι, δεν έχει. Πρέπει να ξεχυλίσει, να πνιγούν τα σπίτια να πλημμυρίζουν για να ανοίξουν λίγο τον ποταμό. Εάν γυρίσετε την κάμερα προς το Ηράκλειο και να βγάλει όχι πολύ, λίγο νερό. Να κοιτάξουν τι θα κάνουν, ο δρόμος αυτός γεμίζει νερό. Έρχονται τα αυτοκίνητα προς το Ηράκλειο, δεν έχουν οι άνθρωποι τίποτα και μια στιγμή πέφτουν σε μια λίμνη με νερά. Όταν θα σκοτωθούν ανθρώποι, τότε θα πάω εκεί να τους βρω. Αθλητικές εγκαταστάσεις που κόστησαν 4 εκατομμύρια ευρώ με fast track διαδικασίες, με τα ερωτηματικά να είναι εύλογα για το αν το νέο αντικείμενο των εργασιών ανεβάσει ακόμα περισσότερο το κόστος του όλου έργου. Και όλα αυτά συμβαίνουν εν ώψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Ηράκλειο, όπου δεν αποκλείεται η επίσκεψή του στην περιοχή και τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη κοινοβουλευτικός έλεγχος σχετικά με τα αναπάντητα ερωτηματικά γύρω από το έργο δημιουργίας των παράκτηνων αθλητικών εγκαταστάσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί τώρα δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Μήπως έτσι ακούστηκε. Ακούστηκε, ναι. Εχθές ακούστηκε πως για σήμερα θα περάσει ο Μητσοτάκης. Καλά, εντάξει, αυτό είναι απαράδεκτο αν συμβαίνει κατά αυτό το τρόπο, έτσι. Αυτές οι εικόνες επικρατούσαν στους δρόμους πλησίων των αθλητικών εγκαταστάσεων εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτές οι εικόνες επικρατούν σήμερα με τους δημότες να αναρωτιούνται γιατί τώρα, καθώς όπως όλα δείχνουν, ο Δήμος Ηρακλείου δίνει προτεραιότητα στις εργασίες ασφαλτοστρώσεων στο καρτερό, όπως παραδέχτηκε σε τηλεφωνική μας επικοινωνία ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Αναστασάκης, καθώς όπως σημείωσε, υπάρχει η σκέψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην περιοχή. Εγώ είμαι από το 17 εδώ, πρώτη φορά. Πρώτη φορά, Ναι. Βλέπετε μεγάλη κινητικότητα, Σε αυτές τις μέρες, ναι. Ναι. Έπεσε άσφαλτος. Ναι. Εδώ, από την άλλη πλευρά έχει ένα δρομάκι μέσα. Που δεν έχει φροντίσει να το καθαρίσει κανένας. Με αποτέλεσμα, άμα πάτε από την άλλη πλευρά, θα δείτε ότι είναι σκουπιδαριό. Και όλα αυτά συμβαίνουν στην καρδιά του χειμώνα, και ενώ οι πληγές παραμένουν ανοιχτές από τα πλημμυρικά φαινόμενα, με τους δημότες των καρτερών να τρέμουν, καθώς όπως λένε, δεν έχουν δρομολογηθεί αναγκαίες παρεμβάσεις για τη θωράκιση της περιοχής. Δεν έχουν καν κάνει μελέτη για το αποχετευτικό. Αντιπλημμυρικά έργα έχουν κάνει εδώ πέρα. Τίποτα δεν υπάρχει. Ό,τι ήταν τότε είναι. Η άλλη όψη του νομίσματος στην περιοχή, οι εγκαταστάσεις φάντασμα στο εγκαταλελειμμένο πλέον γήπεδο ΑΕΚ,
το οποίο μετατράπηκε σε λίμνη και στην πρόσφατη κακοκαιρία.